1994. Ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Στέλιος Παπαθεμελής, απαγορεύει τη λειτουργία των νυχτερινών κέντρων μετά τις 2 τα ξημερώματα. Ξεσπά θύελλα αντιδράσεων με επικές διαμαρτυρίες. 25 χρόνια μετά, οι αναμνήσεις από τις αντιδράσεις εκείνης της εποχής επανέρχονται, καθώς ο νέος ποινικός κώδικας επαναφέρει το πλημέλημα της διατάραξης κοινής ησυχίας. Αν οι αλλαγές ψηφιστούν, αυτό θα οδηγήσει μοιραία τις αστυνομικές αρχές στο να εκδώσουν σχετικές διαταγές που να αναγκάζουν τους καταστηματάρχες να χαμηλώνουν ή και να κλείνουν τη μουσική τις ώρες κοινής ησυχίας, εκτός και αν έχει δοθεί παράταση από το Δήμο. Προφανώς είναι κάτι που θυμίζει άλλες εποχές. Μπαίνει σαν εμπόδιο στη διασκέδαση που έχουν συνηθίσει όλες οι νεολαίες τόσα χρόνια. Δηλαδή, όχι μόνο η δικιά μας γενιά, αλλά και οι προηγούμενες. Η παράβαση του ωραρίου, η φασαρία και οι φωνές των θαμώνων που μέχρι τώρα ήταν πτέσματα, μετατρέπονται σε πλημελήματα. Εύχομαι όλα αυτά να είναι μόνο φήμες και να μην είναι η πραγματικότητα, γιατί σαν Έλληνες ξέρουμε πολύ καλά ότι εμείς ζούμε μετά από κάποια ώρα. Μάλιστα, για τους παραβάτες προβλέπεται και αυτόφορο. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό, μιας και οι φοιτητές δεν θα το πάρουν πολύ ζεστά. Τα social media έχουν ήδη κατακλειστεί από κυρίως χιουμοριστικές αναρτήσεις.